Ράδιο Νεάπολης 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών. Πολλές καλημέρες, να είστε όλοι καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 10. Ζωντανά στο Νεάπολης, ζωντανά στο ραδιόφωνο σου, στη συχνότητά σου, εδώ που η ενημέρωση και το ρεπορτάζ συνεχίζεται, καλά κρατεί και προσπαθούμε με τις ερωτήσεις μας να βγάλουμε αλήθειες προς τα έξω και να μεταφέρουμε προς τα έξω την αγανάκτησή σου, την αγωνία σου, τον προβληματισμό σου, σε όποιο κόμμα και αν ανήκεις. Αυτή την ώρα όλοι μας έχουμε εθνικό χρέος, όχι κομματικό, όχι να τα βάλουμε κατά το χαλί, αλλά να τα βγάλουμε έξω και να εμπιστευτούμε ανθρώπους σοβαρούς, υπεύθυνους, ειλικρινείς, που δεν θα τρέχουν πίσω από το πρόβλημα, θα το αντιμετωπίζουν κατάματα, θα το λύνουν και ό,τι βγαίνουν δημόσια και λένε θα το κάνουν, θα το εννοούν, θα το πράττουν και δεν θα μας λένε ψέματα και δεν θα μας κοροϊδεύουν. Και όλα αυτά τα λέω εν αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θα πάνε όλα τα τσιράκια, τα στελέχη, οι μετακλητοί, όσοι συνδέονται με το βυζί του ΣΥΡΙΖΑ, την Κουμουνδούρου, και τρώνε γάλα, κομματικό γάλα. Όλοι αυτοί οι χειροκροτητές, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται κατάφεραν σε λίγο καιρό να ζουν και αυτοί στη δική τους αριστεροανέλ γυάλα. Οφίτσια, καρέκλες, αμοιβές, υπουργικά αυτοκίνητα, βουλευτικά αυτοκίνητα, ταξιδάκια, παχυλές αμοιβές, επιδόματα, επιτροπές, Dolce Vita, γραμματής, γκομενίτσες, όλα αυτά που τα έχω ζήσει στην Αθήνα τα τελευταία 25 χρόνια, στην επαφή μου με κάποιους πολιτικούς, τους οποίους τους έκανα πέρα, και φυσικά άλλα στο λαό και άλλα στα πηγαδάκια και κατηδίαν. Κάλεσα τον Μιχάλη, τον Νικήτα, το στέλεχος του ενίου παλαϊκού μετόπου λίγο πιο νωρίς σήμερα, γιατί συνήθως δεν προλαβαίνουμε, τον βγάζω στο τέλος, αλλά θα ήθελα να είχαμε άφθονο χρόνο και το έχουμε σήμερα, για να κουβεντιάσουμε έτσι εφόλης της ύλης και να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν σε μια χώρα η οποία από ό,τι φαίνεται ακόμα δεν έχει ισορροπήσει, ακόμα δεν έχει σταθεί όρθια απέναντι στη λέλαπα των μνημονίων και της φοροεπιδρομής που δέχεται ο πληθυσμός της. Μιχάλη, καλημέρα. Μέρα, καλημέρα. Καταρχάς έπιασε τόπο η χθεσινή μου μη ευχή. Δεν σου ευχήθηκα γιατί είπες θα πας για ψάρεμα. Γιατί εσείς ψαράδες το έχετε εγκαντεμιά να σου εύχεται κάποιος καλή ψαριά. Και βλέπω εδώ στο Facebook κάτι τεράστια ψάρια. Α, τεράστιο ψάρι. Το πιάσες τελικά. Ναι, γιατί όπως η εκπομπή είναι ζωντανή, τα μεγάλα τα ψάρια τα πιάνεις πάντα με ζωντανό δόλωμα. Μάλιστα. Μπράβο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Θέλει ζωντανό δόλωμα. Τι γίνεται? Καλά. Δόξα τω Θεώ. Έριξε μια νεροποντή, ρε παιδί μου. Έριξε μια νεροποντή κάτω στη Νότια Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα. Είδα καταστροφές, φοβερές καταστροφές. Πνίγει και κόσμος, δηλαδή τώρα αναρωτιέμαι. Είναι δυνατόν? Είχαμε και θύματα, δυστυχώς. Τόσα έργα, τόσα ΕΣΠΑ, τόσα εκατομμύρια, τόσοι εργολάβοι, τόσοι μηχανικοί. Είναι δυνατόν να μην φτιάχνουν απορροές στους δρόμους, να μην φτιάχνουν όλα αυτά τα τεχνικά έργα, να μπορεί ο άλλος να ζήσει σε ένα ημιυπόγειο, σε ένα υπόγειο, να βάχει το κατάστημά του, να ξέρει ότι και με τη δυνατή βροχή. Τεχνικά δεν υπάρχει τίποτα πια ανέφικτο, όλα μπορούν να γίνουν. Ειδικά όταν κλείνουν τα ποτάμια, τα κάνουν οικόπεδα και τους χυμάρους τους κάνουν οικόπεδα και από πάνω χτίζουν. Ναι, αλλά κάποιος την πολεοδομία τα πιάνει. Κάποιος που πάει και τα βλέπει και τα εγκρίνει και υπογράφει και του δίνει την άδεια, τα πιάνει. Ναι, τα πιάνει. Τι τα πιάνει? Α, τα παίρνει. Τα παίρνει, μωρέ Μιχάλη. Ναι, τα παίρνει, έτσι τα πιάνει. Πώς χτίζεις πάνω σε χύμαρο ή χτίζεις εδώ, χτίζεις εκεί, με τι άδεια? Αφού τα πιάνει. Ναι, αλλά τώρα τι γίνεται, έτσι θα συνεχίσουμε και με την αριστερά μας. Ναι. Και έχουν εξαερωθεί οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Πουθενά δεν ακούω ανεξάρτητο Έλληνα, ε. Ναι, εξαερώθηκε το κόμμα του Καμένου. Και Μούγκα, Μούγκα για τον Καλογρίτσα, Μούγκα ο Πάνος. Γράφει τώρα εδώ, ναι, εντάξει, γράφει εδώ, διάβαζα τις επιχορηγήσεις των κομμάτων, λέει ανεξάρτητοι Έλληνες, ευρωπαϊκό αντιμνημονιακό μέτωπο. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδιά? Πανελλήνιο άρμα πολιτών, αυτό είναι εκείνο του δημοσιογράφου. Πυρήκαυστος Ελλάδα,
Ελληνικό κίνημα άμεσης δημοκρατίας. Ανεξάρτητοι Έλληνες πάνω σκαμμένος. 62.745 ευρώ πουλάκια επιχορήγηση. Τέλος πάντων, για την επιχορήγηση θα το συζητήσουμε άμα θέσει. Α, εγώ ήθελα να κάνω μια κριτική σε τρία ρεπορτάζ. Ένα αν θες το πρωτοσέλιδο, λίγο σκοπτικό θα είναι, αλλά εκείνο που θέλω είναι μέσα στην εφημερίδα που είχες ένα άρθρο για την ποσοτική χαλάρωση. Πες μου. Λοιπόν, αυτό το άρθρο έτσι όπως το έβαλες, είναι, να μην πω τίποτα άλλο, δεν ξεκαθαρίζει τίποτα. Δεν λέει πρώτα πρώτα την πραγματικότητα. Γιατί? Τι είναι ποσοτική χαλάρωση, ρε παιδιά? Για να το καταλάβουμε κιόλας, γιατί λες πολλές φορές, μη μου λέτε αριθμούς, μη μου λέτε εκείνο, μη μου λέτε τ' άλλο, να το καταλαβαίνει και η γιαγιά που μας ακούει. Ωραία λοιπόν. Ας καταλάβουν τώρα όλοι τι είναι ποσοτική χαλάρωση, με τα δικά μου τα λόγια, έτσι όπως την ξέρω και όπως είναι. Λοιπόν, ποσοτική χαλάρωση είναι μια νομισματική πολιτική η οποία ασκείται πάντοτε από την Κεντρική Τράπεζα, από αυτήν δηλαδή που εκδίδει το χρήμα. Στη δικιά μας την περίπτωση ασκείται από τον Τράγκη. Αυτός παίρνει απόφαση για την ποσοτική χαλάρωση. Λοιπόν, τι είναι? Είναι ένα ηλεκτρονικό χρήμα το οποίο όταν φτάσει η ύφεση σε τέτοιο σημείο που τα επιτόκια γίνουν μηδενικά των τραπεζών, για να αποφύγει να γίνουν αρνητικά, που σήμερα είναι αρνητικά, να μην το ξεχνάμε αυτό, σήμερα είναι 0,25 αρνητικά τα επιτόκια, μείον 0,25. Δηλαδή βάζεις λεφτά και σου κρατάνε μείον 0,25. Λοιπόν, για να μην φτάσεις σε αυτό το σημείο, τι κάνουνε? Κόβουνε χρήμα, ηλεκτρονικό βέβαια. Και πού το δίνουνε? Το δίνουνε στους θεσμικούς επενδυτές. Και αγοράζει η Κεντρική Τράπεζα τι? Χρεόγραφα, δηλαδή ομόλογα του μέλλοντος. Και περιμένει από αυτό η Κεντρική Τράπεζα, οι θεσμικοί επενδυτές, να επενδύσουν στην οικονομία της χώρας που έχει ύφεση. Ποιοι είναι θεσμικοί επενδυτές? Οι τραπεζίτες. Γιατί αυτοί έχουν τα ομόλογα, δεν τα έχουν ο Νικήτας και ο Δελιγιάννης. Πάει λοιπόν και παίρνει τα ομόλογα. Του δίνει τα λεφτά. Ερώτηση. Απλή ερώτηση. Γιατί ο τραπεζίτης που θα πάρει τα λεφτά από την Κεντρική Τράπεζα να τα ρίξει στην οικονομία? Βλάκας είναι. Τα κρατάει για την πάρτη του. Και απαλλάσσεται και από κάποια ομόλογα. Άρα η ποσοτική χαλάρωση είναι μια κομπίνα τραπεζική, ένα εργαλείο τραπεζικό που το χρησιμοποιούν. Η Κεντρική Τράπεζα το χρησιμοποιεί να βοηθάει ποιους? Τους τραπεζίτες. Δηλαδή, με λίγα λόγια για να το καταλάβουν όλοι, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Λεφτά δεν πέφτουν στην οικονομία. Δηλαδή δεν πέφτουν σε μένα και σε σένα, στον συνταξιούχο, στον εργάτη. Δεν αυξάνεται τίποτα. Άρα η ύφεση συνεχίζεται. Και εδώ να πω ότι ποσοτική χαλάρωση έχει εφαρμοστεί το 2000 με 33 εκατομμύρια γεν στην Ιαπωνία. Το 2008 που έγινε το BAM στην Αμερική με 4,5-3 εκατομμύρια δολάρια. Στη Μεγάλη Βρετανία το 2009 και μέχρι το 2012 είχε γίνει και εκεί μια ποσοτική χαλάρωση, 375 δισεκατομμύρια. Ναι. Τώρα στην Ευρώπη γίνεται με 1,13. Και πότε τελειώνει, ξέρετε? Τελείωσε το Σεπτέμβριο του 2016. 1 Σεπτεμβρίου του 2016. Και μιλάνε για ποσοτική χαλάρωση. Είναι δυνατόν? Και εντάξει, ωραία. Να θυμίσω κάτι που μας διαφεύγει όλους. Από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2015, οι τραπεζίτες απορρόφησαν από τον ΕΛΑ 90 δισεκατομμύρια σε αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί τα απορρόφησαν? Γιατί, λέει, φύγανε κεφάλαια από τις τράπεζες 40 δις και πήγανε στο εξωτερικό. Αυτό δεν μας λέγανε, όλοι το λέγανε. 40 δις φύγανε και πρέπει να μπούμε στα capital control. Γιατί αυτός ήταν ο λόγος. Δεν μας λένε όμως, 90 μείον 40 είναι συν 50. Δηλαδή από τα 90 που απορρόφησαν φύγανε τα 40, τα 50 μείναν. Πού τα 50? 50 δισεκατομμύρια, ξέρετε τι σημαίνει? Όταν μπήκαμε στο ευρώ, ξέρετε πόσα χρήματα πήραμε. Η φιλοσοφία της στήριξης... 45 δις πήραμε. Ναι. Η φιλοσοφία της στήριξης των τραπεζών ήταν να κρατηθεί το σύστημα όρθιο. Ήταν οι πυλώνες του καπιταλισμού και του συστήματος. Οι τράπεζες έπρεπε να κρατηθούν όρθιες. Κρατήθηκαν. Που είναι. Ναι, εδώ ακριβώς και εγώ αυτό ρωτάω. Κρατήθηκαν όρθιες μία, κρατήθηκαν όρθιες δύο. Πού θα πάει αυτό και τώρα? Και αφού περισσεύουν τα 50 δις τον Ιούλιο που τα αντλήσαν από τον ΕΛΑ, γιατί μας βάλανε σε capital control? Μια απλή ερώτηση. Και γιατί δεν τα μοιράζουν στο κοσμάκι τα χρήματα?
Πώς δεν θα μοιράσουν τα να βγει ο Τσίπρας που είναι αριστερός και έχει το Τσε Γκεβάρα στο Μαξίμου φωτογραφία και να κάνει διανομή του πλούτου. Πώς θα τα μοιράσει. Πώς θα τα μοιράσει, να βρει τον τρόπο. Τα δίνει στους Στη Βενεζουέλα δεν πήγαινε για να μάθει εκεί τον τρόπο διοίκησης. Κοιτάξτε, τα δίνει στους θεσμικούς επενδυτές. Και είπαμε, θεσμικοί επενδυτές είναι οι τραπεζίτες. Πάμε να ζητήσει ένα δάνειο από ένα τραπεζίτη να δούμε αν θα πάρει. Άρα. Όταν είναι ανακεφαλοποιημένες οι τράπεζες και έχουν δημόσιο έλεγχο και είναι δικές μας του Έλληνα πολίτη, εγώ και εσύ τις αναχρηματοδοτήσαμε, μπορούμε να έχουμε και πρόσβαση στα κεφάλαιά τους. Εγώ αυτό ξέρω από τα λίγα οικονομικά που ξέρω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, όμως αυτή τη στιγμή εγώ σας λέω πού πάνε, πού πήγαν τα λεφτά στους τραπεζίτες. Και οι τραπεζίτες δεν δίνουν φράγκο στην οικονομία. Τα κρατάνε για την πάρτη τους. Και έχουν χαθεί 50 δις από τα 90 που απορρόφησαν από τον Έλα. Δηλαδή, και τώρα σήμερα αυτές τις μέρες που διάβαζα οικονομικές αναλύσεις, έπεσε το μάτι μου πάνω σε ένα φοβερό πράγμα που γίνεται. Βγάζουν δελτία οι τράπεζες και ανακοινώνουν ότι υπάρχει επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. Έτσι βγήκε και αυτό το ρεπορτάζ που έγραψες εσύ. Γιατί βγήκανε δελτία και είπανε έχουν επιστρέφουν κεφάλαια στο τραπεζικό σύστημα. Εντάξει, κοίταξε, πολλά δελτία τύπου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όχι, δεν τελείωσα. Και τι λέει ο Κλάους Ρέγκλιν, ότι μειώθηκε η εκροή του ΕΡΑ προς τις ελληνικές τράπεζες. Και προσέξτε τώρα πώς μας δουλεύουν. Συγχρόνως, οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες αυξάνονται. Πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες, να έρχονται κεφάλαια και να μειώνεται ο ΕΛΑ. Και να λένε θα βγούμε και στις αγορές. Το δούλεμα πέφτει σύννεφο. Σύννεφο. Αυτά ως προς το ρεπορτάζ που το διάβασα όλο, διάβασα και τις δηλώσεις του Κλάους Ρέγκλιν και τουλάχιστον στα οικονομικά 5 στροφές παίρνει το άτιμο, το αρρωστημένο μου το μυαλό. Εντάξει, τα ζούμε Μιχάλη, τα ζούμε σε καθημερινή βάση. Μας δουλεύουν. Φυσικά μας δουλεύουν, εδώ συζητάμε. Έτσι αυτό. Και να σου πω ότι το δούλεμα πέφτει σύννεφο. Mm-hmm. Και ο καημένος, ο λαουτζίκος που χτυπιέται το πορτοφόλι του, δεν ξέρει από πού του έρχεται. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πόλεμο, οικονομικό πόλεμο. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Αντίσταση. Δεν υπάρχει. Για να γίνει όμως αντίσταση χρειάζονται τρία πράγματα. Οργάνωση πρώτον, δεύτερον οργάνωση και τρίτον οργάνωση. Είδες εσύ κανένα λαό να είναι οργανωμένος. Πού είναι η οργάνωση. Άντε θα φύγουν θα πάνε οι συνταξιούχοι. Αυτό που γίνεται είναι να βράζει χύτρα μέχρι να πετάξει το καπάκι. Το καπάκι ακόμα ανεβοκατεβαίνει. Δεν το έχει πετάξει ο λαός, γιατί όταν το πετάξει ο λαός θα είναι έκρηξη αυτή που θα γίνει και θα βγει στους δρόμους. Το θέμα είναι ότι θα βρεθούμε μπροστά σε μια καμένη γη. Όχι, είχε βγει στους δρόμους και ήταν μπροστά όλα τα στελέχη που θα είναι πρώτες καρέκλες. Οι πρώτες 10-20 καρέκλες, οι σειρές στο Βελίδιο, είναι αυτές που όλοι εποφθαλμιούν και όλοι επιζητούν, γιατί και οι κάμερες τις πιάνουν. Και το κυριότερο είναι ο Τσίπρας στο οπτικό του πεδίο. Αυτοί όλοι λοιπόν που θα είναι στο Βελίδιο ήταν στα συλλαλητήρια. Μαζί με τους κουκουλοφόρους, τους αντιφά από πίσω με τις κουκούλες. Και ήταν μπροστά μπράτσο-μπράτσο, Σιριζέοι και όλοι μαζί για να βγάλουν τη χώρα από τα διέξοδα. Και ξέρετε, το περίεργο είναι, άφριζα εχθές το βράδυ, προχθές άφριζα, το δημόσιο χρέος, το ιδιωτικό χρέος, έτσι, και το χρέος προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Ξέρετε πόσο είναι. 350% στο ΑΕΠ. Ξέρετε τι σημαίνει 350%. Διανοείστε. Φανταστείτε δηλαδή, μας βάλανε στο... Μα σου λέει ο άλλος που χρωστάει το ΤΕΒΕ του, τον ΟΑΕ, του λέει τώρα του Τσίπρα του αριστερού, ρε φίλε, εγώ θέλω αυτά που χρωστάω να μου τα αφαιρέσεις από χρόνια συντάξιμα. Κάντο. Γιατί δεν το κάνεις. Με τι λεφτά. Και τα δημοσιονομικά, όλα τα δημοσιονομικά ελέγχονται πάντα από τους θεσμούς. Έτσι. Κανένα μέτρο δεν μπορεί να πάρει δημοσιονομικό αν δεν αποφασίσει η Τρόικα. Και τώρα λέει για να πάρουμε τη δόση θέλουν και άλλα έκτακτα μέτρα. Για να πάρουμε τα 2,8. Είναι δυνατόν. Έτσι. Όμως, πόσα μέτρα ακόμα θα πάρουμε. Έτσι, δυστυχώς έτσι είναι. Αλλά επειδή έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας, δυστυχώς δεν μας τη μάθαν στα σχολεία, δεν μπορούμε να θα ζήσουμε
την επανάληψη της ιστορίας, αλλά με χειρότερους όρους. Διάβαζα την ιστορία, από την ιστορία μέσα από το βιβλίο των πτωχεύσεων των ελληνικών. Ωραία βιβλία διαβάζεις. Ναι, μα έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και πρόσεξε να δεις. Άκουσε, ακούστε αγαπητοί ακροατές, ακούστε. Λοιπόν, όταν είπε ο Τρικούπης το δυστυχώς επτωχεύσαμε, τότε οι δανειστές, που ήταν 6 στον αριθμό, να μην τους πω και προμεχρόνο, μας στείλανε τους εκπροσώπους. Των Γερμανών ομολογιούχων ο εκπρόσωπος ήταν ο Μαξ Στέβι. Των Άγγλων ο Γκραντ Νταφ και των Γάλλων ήταν ο Όστειν. Πόσοι ήταν? 3. Η Τρόικα υπήρχε και τότε. Και τότε υπήρχε Τρόικα. Με μια διαφορά. Ότι ούτε ο Τρικούπης ούτε ο Δελιγιάννης κάνανε 3 χρόνια διαπραγμάτευση. Και στο τέλος, επειδή δεν υποχωρούσαν, τσιτώσαν τα πόδια τους, μας κάρφωσαν τον πόλεμο των 30 ημερών, τον πόλεμο Περέτα. Και μπήκαν μέσα μετά οι εγγυητές της Ελλάδος, οι εγγυήτριες δυνάμεις, και αποφάσισαν να συνθηκολογήσουν η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τους Έλληνες, και στη συνθήκη που υπογράφτηκε δεν δέχονταν οι δανειστές να είναι παρόντες οι Έλληνες. Από τότε μας είχανε του πεταματού. Και η Ελλάδα δεν παρέστη. Και μας έβαλαν ένα πρόστιμο να πληρώσουμε 150.000 χρυσές λίρες ως αποζημίωση στους Τούρκους τότε. Την κρασιατική καταστροφή μας βάλαν και τους δώσαμε δώρο, γιατί δεν είχαμε λεφτά, Ύμβρο και Τένεδο. Τότε 150. Γιατί? Γιατί, και είπαμε, εμείς δεν έχουμε λεφτά. Πού θα τα βρούμε, αφού δυστυχώς επτωχεύσαμε. Και ήρθαν οι Γάλλοι και είπαν, όπα, θα σας τα δώσουμε εμείς 150.000 δανεικά. Μα μέχρι τότε δεν μας δίνατε. Τώρα γιατί μας δίνετε? Και μας τα χρεώσανε, δεν μας τα δώσανε. Γιατί? Γιατί χρωστούσε ο Σουλτάνος 150.000 χρυσές λίρες. Κοιτάξτε τι παιχνίδια παίζονταν από τότε. Μάλιστα. Τώρα πες μου λίγο. Είσαι εσύ ο Αλέξης ο Τσίπρας και ετοιμάζεις τις βαλίτσες σου. Άκουσε με τώρα, υποθετικό το σενάριο. Ναι. Ετοιμάζεις τη βαλίτσα σου, λες την Περιστέρα, βάλε μου το πουκάμισα, βάλε μου και το σακάκι αυτό να κουμπώνει μπροστά. Και ωραία και καλά, γραβάτα, όχι Περιστέρα ακόμα, γιατί ακόμα δεν έβγαλα τη χώρα από τα μνημόνια. Και θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Θα πάω στο Βελίδιο να μιλήσω σε όλους αυτούς που θα είναι εκεί μεθαύριο για να τον ακούσουν. Πες μου τώρα με το χέρι στην καρδιά, τι μπορεί να έχει ο λόγος του που θα είναι γραμμένος, θα τον έχει προβάρει και όλα στο Μαξίμου με τον παπά και με τους συνεργάτες του. Τι μπορεί να έχει μέσα? Άντε, το ένα το ξέρουμε όλοι, τις τηλεοπτικές άδειες, τα λαμόγια και τους διαπλεκόμενους, τα δημόσια έργα που παίρνανε, τους εκδότες και τους άλλους και όλους αυτούς που διαπλέκονται, και καθάρισε το τοπίο και έκανε μετά από 27 χρόνια διαγωνισμό. Ένα είναι αυτό. Το οποίο θα το πει, βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Τι άλλο μπορεί να πει? Επειδή είπες τώρα για τις άδειες που θα μπορούσε να, αυτό που έκανε. Αυτό θα το πει στάνταρ. Μα αυτό είναι εις βάρος του. Γιατί προσέξτε. Δεν θα το πει έτσι. Ξέρεις πώς θα το πει. Το έκανε για να καταπολεμήσει τη διαπλοκή. Εγώ πώς μπορώ να παλέψω. Εγώ η Νεάπολης, η εφημερίδα, πώς μπορεί να παλέψει την Αυγή? Το ραδιόφωνο το Νεάπολης, πώς μπορεί να παλέψει το Κόκκινο? Που είναι ραδιόφωνο και εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και λένε, έχουμε ιδιοκτήτη το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι αναξιοκρατία? Αυτό δεν είναι αξιοκρατία, αναξιοκρατία είναι. Ναι, είναι δυνατόν να έχεις ένα μέσο ως κυβέρνηση, συγγνώμη, και να λες ότι έχω ελεύθερους δημοσιογράφους στην Αυγή και ελεύθερους δημοσιογράφους στο Κόκκινο? Συγγνώμη, δεν... Αδέσμευτούς. Όταν βγει, εάν θα βγει και θα πει αυτό, ότι πολεμήσαμε την διαπλοκή δίνοντας τις 4 άδειες, σε ποιον? Πρώτον, έδωσε μία άδεια στον αρχηγό της συμμορίας των 28 που στείλαν παιχνίδια. Εντάξει, μην τα ξαναπούμε. Άκουσε με λίγο, μην τα ξαναπούμε τώρα. Λοιπόν, οι άδειες και ο διαγωνισμός έγινε, χτυπήθηκαν οι άδειες, μεταξύ τους δεν μιλούσανε, γι' αυτό κάνανε και τόσο μεγάλες προσφορές και πέσανε στο να πάρουν 4 άνθρωποι τις άδειες. Τώρα, αν αυτοί έχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη, με το πόθεν έσχες και δεν μπορούμε να ελέγξουμε πού θα βρουν τα χρήματα, θα ζήσουμε το ίδιο και το... Ωραία. Αυτό. Η άποψή μου είναι ότι μπορούσε να ανοίξει. Η DJ χωράει εκατοντάδες κανάλια. Όπως είναι στην Ιταλία. Και θα μπορούσε να έχουμε ένα πάνελ, μια παλέτα με πάρα πολλές συχνότητες και πάρα πολλές φωνές. Αυτό είναι η δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα ελεύθερη αγορά έχουμε.
και ο καθής μπορεί να ελέγχεται πού βρίσκει τα κεφάλαια και πώς βιοπορίζεται και πώς στέκεται επαγγελματικά. Δεν το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θυμάσαι παλιά, για να βγάλεις μια άδεια και να ανοίξεις ένα μαγαζάκι, συζητούσαν ποινικό μητρό. Σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύει ακόμα. Γιατί δεν πέρασε μια διάταξη, αυτοί που θα πάρουν μέρος θα μας φέρουν τα ποινικά μητρό τους. Ξέρετε πόσα φορτηγά χρειάζονταν για να μεταφέρουν τα ποινικά μητρό όλων αυτών. Εδώ τώρα, μια στιγμή, για να τα λέμε κιόλα, αν έβγαζε την πρόταση ο εισαγγελέας για προφυλάκηση του Μαρινάκη ένα μήνα πριν, μπορεί και να ήταν μέσα ο πρόεδρος και να μην μπορούσε να πάει να χτυπήσει την άδεια, ε? Όχι. Ή να έστελνε κάποιο δικό του. Το ποινικό μητρό, γιατί είναι εκκρεμή εις βάρος του. Το ποινικό μητρό, τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Μάλιστα. Να καλημερίσω και τη Σοφία. Α. Σοφία, έλα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνεις? Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε? Η εξουσία του Πεχοδέ δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο της Εγνατίας ή με τον αντιπρόεδρο ή με τον διευθύνων σύμβουλο. Ναι, αλλά όταν έχω εξασφαλίσει και τα αποστασία με τη βουλευτική αποζημίωση, μια χαρά μου. Τα οικονομικά είναι τακτοποιημένα, θα συμφωνήσω. Είναι επικερδές επάγγελμα η πολιτική. Αλλά η εξουσία, το χαστούκι, το θέλει ο λαός, το δίνει ο λαός και το θέλει ο πολιτικός όταν λέει ψέματα. Το χαστούκι θα το δώσει ο καβαλιώτικος λαός. Εσύ τι προτείνεις δηλαδή, να διώξουμε τον Τσίπρα και να φέρουμε το Μητσοτάκη? Εγώ προτείνω να, με σώσει, να ψάξουμε πολιτικούς οι οποίοι να μην μας έχουν πει ψέματα και να μην είναι διαπλεκόμενοι και διεφθαρμένοι. Μα τι να το κάνω εγώ να πάει στη Νέα Δημοκρατία? Ο κ. Πασχαλίδης είναι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ καλός πολιτικός, γιατί δεν συμμετείχε στα κυκλώματα και αυτά, το ξέρω. Μια και ένα μνημόνιο. Και... Ένα μνημόνιο, δεν το υπέγραψε, ναι, σε όλα δεν είπε. Δεν ήταν στο... Επλέχτηκε νομίζω το 12 που έγιναν εκλογές, όχι, αυτοί του Παπαδήμου το ψηφίσαν πιο μπροστά, δεν ήταν βουλευτής τότε. Mm-hmm. Ναι, εκλέχτηκε μετά, οπότε είναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν πρόλαβε γι' αυτό. Του Καραγής έλεγε γι' αυτό, ότι ξέρεις εγώ δεν ήμουν βουλευτής τότε και έγινε μετά, οπότε δεν ψήφισα μνημόνιο. Είναι και μερικοί που τους πρόλαβε ο Παπαδήμος και έτσι όταν έγιναν οι εκλογές μετά το Μάιο και Ιούνιο δεν πρόλαβε να ψηφίσουν αυτό το μνημόνιο και νομίζαν ότι ήταν καθαρή. Το δεύτερο μετά... ψηφίσανε, Σοφία, επί μετά, Σαμαρά. Ναι, τα μεσοπρόθεσμα και τα λοιπά πήγαιναν και τα ψηφίζανε. Ναι, βεβαίως, γιατί δεν ήταν μόνο τα μνημόνια. Το δεύτερο μετά... το ψηφίσαν όλοι. Έτσι, έτσι, ξεκινούσαν μετά να ψηφίσουν μέτρα όπως κάνουν τώρα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αδέρτα. Λέει, θα πάρουμε, δηλαδή τώρα εσύ λες ότι ο Παπαφιλίππου με το καβουράκι, την πίπα που έχει και, και προχωράει έτσι σαν φιλόσοφος, σαν Γάλλος φιλόσοφος. Αυτός δηλαδή κοροϊδεύει τον κόσμο τώρα, αυτό λες? Όχι, βρε παιδάκι μου, δεν τον κοροϊδεύουν με την έννοια που λέμε ότι τον κοροϊδεύουν ότι είναι απαταιώνες. Λέει ψέματα, αφού ήταν δικηγόρος, δεν είχε ανάγκη την πολιτική ο Παπαφιλίππου. Δεν γνωρίζουν. Λεφτά έχει. Δεν γνωρίζει Φερρυπίν ο συγκεκριμένος, ο Μαϊνουηλίδης, ο κύριος Παπαφιλίππου. Ότι η κυρία Μαρί Τισεν, είναι η κυρία Μαριάν Τισεν, είναι η αρμόδια επίτροπος απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Έστειλε έγγραφο η κυβέρνηση, απολάζει τώρα στάση Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο εργασιακό. Ζητάει τις ομαδικές απολύσεις τις ελεύθερες. Ζητάει την επαναφορά του λόγου. Ναι, δεν τα βλέπει αυτά ο Παπαφιλίππου. Δηλαδή δεν το ξέρει. Πώς δεν το ξέρει, στη Βουλή είναι. Στις επιτροπές είναι. Στη Βουλή είναι. Και σαν πως ξέρουν τι έγγραφα έρχονται στην κυβέρνηση από τα ξέρουν, νομίζεις, αφού δεν πρόλασαν οι περισσότεροι τα μνημόνια. Η δουλειά τους από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή που είναι στην Αθήνα, ποια είναι? Ποια είναι? Σφετερισμός εξουσίας. Δημόσιες σχέσεις, όπως ήταν και των προηγούμενων. Δημόσιες σχέσεις. Α, και επειδή μου λες ότι... Επειδή μου λες, μήπως κάτι προηγουμένως, θα σας απαντήσω τώρα σε αυτό. Ότι θα ανανεώσει η Νέα Δημοκρατία. Έχεις δει ποιοι προορίζονται? Για πες. Είναι όλα τα παιδιά προηγούμενων... Ονοματάκια, και... ονοματάκια. Είναι ο γιος του Τριγάζη. Είναι... Πιανού. Του Τριγάζη. Όχι, στη Καβάλα πες μου, γιατί τώρα έχουν κολλήσει όλοι στο διόφωνο. Η κόρη του Γκελεστάση. Όλοι οι παλιοί υπουργοί. Πες μου στην Καβάλα. Στην Καβάλα. Ο Γιώργος θα είναι πρώτος. Πα, αποκλείεται. Εγώ πιθανολογώ ότι έχω μια πληροφορία. Τώρα τη λέω να την πω, δεν ξέρω αν κάνει να την πω. Ότι θα θέλει να κατεβεί εδώ στην Καβάλα ο εκπρόσωπος τύπου του γραφείου του κυρίου... Ο φίλος μου ο Μακάριος. Έτσι, ναι, ναι. Που με τη Γεωργία, τη μητέρα του εδώ, είχαμε κάθε μέρα ραδιοφωνικές εκπομπές. Ναι. Μακάριος θα φάει το Γιώργο, αυτό λες? Ο Μπογδάνος, αυτός ο γνωστός ο Μπογδάνος...
που βγαίνει. Τι είναι, και... Καβαλιώτης? Ωραία, Καβαλιώτης, αυτό θα κατεβεί στην Αλφα Αθηνών. Άσε την Αλφα Αθηνών τώρα, σε παρακαλώ. Πες μου στην Καβάλα, ο Μακάριος, ο Λαζαρίδης είναι Καβαλιώτης. Πολύ μεγάλη ανανέωση. Αυτοί που βρίζουν όλη μέρα τον Τζίπρα, θα τους κατεβογλάνω τώρα. Νικήτα, κάτσε λίγο τώρα, γιατί μου έρχονται μηνύματα εδώ στο κινητό μου. Ο Μακάριος, ο Λαζαρίδης, ένας για το ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία στον ομό Καβάλα. Το λέω με επιφύλαξη, αλλά νομίζω ότι ενδιαφέρεται. Μάλιστα. Αυτό θα τον φάει, τον Γιώργο τον Καλατζή, γιατί από ό,τι ξέρω οι σχέσει του δεν είναι καλέ και είναι ο εξαπορήτων του Μητσοτάκη ο Μακάριο. Γεωργία ήταν και με την Μπακογιάννη. Την τώρα, πάντοτε, την τώρα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και την ψήφισαν και για αρχηγό, δεν ψήφισαν τον. Λένε για τον Μακάριο, μου έρχονται εδώ τώρα μηνύματα. Λένε για τον Μακάριο ότι λείπει από την Καβάλα πολλά χρόνια. Α, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Α, άμα μπει δηλαδή στις τρεις πρώτες θέσεις, βγαίνει. Εδώ η Δαγοράτη και η Σπυράκη έγιναν ευρωβουλευτές. Τι δεν λέει τίποτα αυτό. Άρα είναι θέση. Πού θα μπει? Ο Παναγιωτόπουλος, ο Νίκος, που κατά λάθος έγινε βουλευτής, γιατί δεν ήθελε ο γιος του Γιώργου του Παναγιωτόπουλου, ο συνώνυμος, ο ξάδερφός του δηλαδή, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος να κατέβει. Ο Νίκος θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Δεν ακούγεται. Δεν ξέρω, έχασε τη φωνή της. Σοφία! Α, έπεσε η γραμμή. Πα. Μόλις ακούσανε Νίκος Παναγιωτόπουλος, την κατεβάσανε. Πάρτε το σοφάκι σας παρακαλώ, γιατί εδώ τώρα έχουν κολλήσει δεξί στα ραδιόφωνα. Και έχω εδώ έχω μήνυμα στο τηλέφωνο. Λέει και ότι και ο Γιάννης ο Χατζημανούλης ο δημοσιογράφος. Και αυτός θέλει να είναι στο ψηφοδέλτιο. Α, μάλιστα. Δηλαδή οι τρεις πρώτες θέσεις θα γίνει σφαγή. Αν ανέβει ο Μακάριος, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος που είναι εν ενεργεία και δεν έχει πει τίποτα κακό για το Μητσοτάκη προς το παρόν, είναι μέσα για την τρίτη θέση, θα γίνει την εκλόγιμη, δηλαδή θα γίνει σφαγή στην κυριολεξία. Πάντως ένα πράγμα είναι σίγουρο, σύμφωνα με αυτά που έβγαλε στο Λεβέντι το πρωί, ότι δεν υπάρχει Θεός. Διότι αν υπήρχε Θεός θα έστελνε καρκίνο στο Μητσοτάκη. Εγώ θα περίμενα από τον Βασίλη το Λεβέντι. Αυτός είναι ο Βασίλης ο Λεβέντης που έπαιξα το πρωί. Δεν είναι αυτός ο Λεβέντης που τον βλέπουμε σήμερα. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν, απλά τώρα έχει αυτό τη σοβαροφάνεια και το ύφος το πολιτικό των καρδιναλίων. Πολιτικάντιδες όλοι σαν το Μακρυγιάννη, έτσι ήταν. Λοιπόν. Ναι ρε παιδί μου, αλλά τη μάχη που έδινε για το κανάλι τότε που το κλείνανε ο Αρκουδέας και οι υπόλοιποι Μητσοτάκηδες και Παπανδρέοι, τότε αυτή τη μάχη έπα τη δώσει τώρα για τους απλούς εργάτες, τους τεχνικούς, τους απλούς ρεπόρτερ των καναλιών, που αν εφαρμοστούν όλα αυτά που δρομολογεί η κυβέρνηση θα χαθούν θέσεις εργασίας. Και εγώ έβγαλα και την Ένωση Περιφερειακών Σταθμών, πρώτη σελίδα, ναι, τα κανάλια δηλαδή, γιατί ουδής ενδιαφέρεται και για την περιφέρεια. Πόσο ψωμί δίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί θα πέσει μεγάλη σφαγή, να με το θυμηθείς, πολύ μεγάλη σφαγή θα πέσει. Θα το δούμε όμως στη διάρκεια, δεν νομίζω να προλάβουν να επιβιώσουν πολιτικά και άλλο. Έτσι πιστεύω, δεν το βλέπω. Αλλά θέλω να προσθέσω κάτι, έτσι, ένα ιστορικό, και είναι ωραία να γυρνάμε πίσω τις σελίδες και να διαβάζουμε λίγο την ιστορία. Θα σας πω τι ακριβώς έγινε σε μία από τις τέσσερις πτωχεύσεις της Ελλάδος. Λοιπόν, πρώτον, απολύθηκες. Το πότε γίνανε αυτά θα σας το φυλάω για το τέλος. Λοιπόν, πτώχευση της Ελλάδος. Απολύθηκε το 1 τρίτο των δημοσίων. Να παρακαλέσω αυτοί που παρακολουθούν τις γραμμές και κάνουν αλχημίες να τις αποδεσμεύσουν λίγο για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τη Σοφία, γιατί συμβαίνουν απίστευτα, όμορφα, αγγελικά, ωραία πράγματα εδώ στις γραμμές μας. Έλα, Μάικλ. Σε μία λοιπόν εκ των πτωχεύσεων. Άρε στην αγρίδα που έβγαλε σήμερα. Απολύθηκε το 1 τρίτο των δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν 20% οι μισθοί. Πρώτον. Δεύτερον, σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων και χορηγούνταν μόνο σε ειδικές κατηγορίες. Τρίτον, μειώθηκαν κατά 60% στρατιωτικές δαπάνες. Τέταρτον, επιβλήθηκε προκαταβολή σύσπραξη φόρου εισοδήματος και της δεκάτης που ήταν ο φόρος για την αγροτική παραγωγή. Πέμπτον, αυξήθηκαν οι δασμοί και οι φόροι και τα χαρτώσιμα, δεν υπήρχε ΦΠΑ τότε. Έκτον, απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί του δημοσίου, όπως έγινε και τώρα. Έβδομο, καταργήθηκαν εντελώς όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Όγδον, απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του Εθνικού Τυπογραφείου, όλοι οι δασονόμοι, οι δασικοί υπάλληλοι και οι μισοί καθηγητές πανεπιστημίου. Ένατον, καταργήθηκαν όλες οι διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, τώρα που κλείνουν και τα
τις πρεσβείες μας. Δέκατον, νομιμοποιήθηκαν όλα τα αυθαίρετα κτίσματα για να πληρώσουν πρόστιμο νομιμοποίησης. Ενδέκατο και τελευταίο, περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με την καταβολή εφάπαξ ποσού. Πότε έγιναν όλα αυτά? 1843. Επιβλήθηκαν αυτά την άνοιξη του 1843 που έγινε η δεύτερη πτώχευση της Ελλάδος και μετά στις 3 του Σεπτέμβρη κατέβηκε ο κόσμος στο Σύνταγμα, αυτό που λέμε 3 του Σεπτέμβρη στο Σύνταγμα, κατέβηκε... Ο Σωτήρης μου λέει εδώ στο μήνυμα, γιατί λέει όταν ρωτήσατε την Σοφία για τον Παναγιωτόπουλο, ψάτε τη γραμμή, δεν την κόψαμε τη γραμμή. Εδώ είναι η Σοφία. Έλα Σοφία! Έπεσε η γραμμή. Οπαπαπα. Είσαι καλά. Κάποιος μας έκαψε τη γραμμή που μας παρακολουθάει, δεν του άρεσαν αυτά που λέμε. Φέτος. Κοίταξε, άκουσες, Σοφία, επειδή σε αυτό το ραδιόφωνο μόνο η αντιτρομοκρατική δεν έχει έρθει, έχουν έρθει όλες οι υπηρεσίες, μας έχουν κάνει φίλο και φτερό, και επειδή εγώ πατάω σε ελληνικό έδαφος ακόμα, νομίζω είμαι στην Ελλάδα. Βάζεις και τον επικίδιο και τα ράτες και τα ύδατα. Όχι, κοίταξε. Κάθε κόμμα πρέπει να έχει φωνή σε ένα μέσο ενημέρωσης που εκπέμπει σε δημόσια συχνότητα στην Ελλάδα. Κάθε κόμμα που ψηφίζεται από τον ελληνικό λαό, είτε είναι το ΚΚΕ, είχα το Ταχματζίδη πριν από λίγο, το ΚΚΕ. Δεν μπορώ να αποκλείσω και από το Ποτάμι και από το ΣΥΡΙΖΑ και από πουδήποτε. Αλλά το ζήτημα είναι να σας αντέχουν εσάς που βγαίνετε, γιατί όταν βγαίνετε, ξέρετε πώς μας χαρακτηρίζουν. Να σου πω κάτι. Σας χαρακτηρίζουν ακροδεξιούς. Αυτά είναι τα συνηθισμένα που λένε οι διάφοροι αεριτζίδες. Τους παρακάμπτουν γιατί δεν... Τώρα πάμε λίγο στη ταμπακέρα να δούμε, θα αντέξει η γραμμή. Ένα λεπτάκι τώρα. Νίκος Παναγιωτόπουλος θα είναι... Αφού τον θέλει ο Σωτήρης από τη Θάσο... Όχι, άλλο Σωτήρης είναι αυτός, δεν είναι ο Σωτήρης. Άλλο είναι. Θέλουν τον Παναγιωτόπουλο, ας είναι και ο Παναγιωτόπουλος. Μια στιγμή τώρα, τι πάνε να πει ας είναι και αυτό, δηλαδή εκεί που φτιάχνεις εσύ τη φασολάδα λες ας είναι και φασόλια κινέζικα. Χρυσούπολης φασόλια θα βάζεις. Ο καινούργιος αρχηγός. Που είναι και βραστερά μου λένε. Ο καινούργιος αρχηγός, επειδή δεν έχει ικανότητες. Τι λένε οι νεοδημοκράτες για αυτό που είπε ο κύριος Τζιτζικός στα σενάρια. Κάτσε λίγο, ο Μπάμπης ο Δράκος το πρωί μου είπε εμείς έχουμε συμβουλευτικό ρόλο λέει στην κεντρική διοίκηση. Δηλαδή τι από εδώ... Τι λένε τον κύριο Τζιτζικός που είπε ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικό ταλέντο. Κάτσε λίγο τώρα, δηλαδή αν καταθέσει ο Μακάριος ο Λαζαρίδης την υποψηφιότητά του. Αν καταθέσει ο δημοσιογράφος που λένε ο Γιάννης ο Χατζημανούλη, τώρα μου στέλνουν μήνυμα, η φίλη μου η Ντόρα μου λέει εδώ, και ο Μποσμπότης λέει, ο αντιδήμαρχος Παγκαίου, και αυτό τον ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό έλεγα τώρα, αλλά με διέκοψες. Δεν σε διακόπτω, σου δίνω το λόγο, αλλά με γυρνάς πρώτη Αθηνών, β' Πειραιά και αυτά. Άσε και, τα ξέρω όλα ποιοι θα είναι. Όχι, άσε τα υπόλοιπα, καβάλα είμαστε εμείς. Όλοι οι υπουργοί, λοιπόν, επειδή ο καινούργιος αρχηγός δεν έχει ικανότητες και επειδή έχει πρόβλημα με τους αμαρικούς, τους καραμαλικούς και τους εμεϊμαρικούς, θα κοιτάξει να ελέγξει και γι' αυτό θα βάλει ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόσκειται σε αυτόν. Κάτι ξέρει τώρα λοιπόν. Κάτσε λίγο δηλαδή. Ο Μποσμπότη, ο Μακάριος ο Λαζαρίδης και ο Γιάννης ο Χατζημανούλης δημοσιογράφος μπορεί να είναι οι πρώτοι τρεις, αυτό μου λες. Όχι, τον ψήφισαν για την εκλογή του. Αφού κάναν την οθεία στις πρώτες εκλογές και δεν πήγαν να ψηφίσουν, τάχαμε χάθηκε και το ελληνικό και τώρα βγαίνουν. Κόλλησε ο Παπαμιμίκος ρε παιδί μου, κόλλησε. Και να είναι και σιδερένιος και δύο ανθόσπαρτο με την κόρη του Ιβάν, του Σαβίδη. Δύο ανθόσπαρτο. Δεν είναι η κόρη, νομίζω είναι η ανιψιά. Ανιψιά, εντάξει. Σαβιδέικο είναι. Πας καλά, ο Παπαμιμίκος τώρα έγινε γαμπρός. Ας είναι και... Πες μου λίγο τώρα, γιατί η γραμμή κρατιέται όρθια. Τα εκατομμύρια που έφαγε ο Παπαμιμίκος, τι γίνανε. Μπορεί να αντέξει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος να μην είναι στους τρεις πρώτους στο ψηφοδέλτιο, τώρα αυτό μου λες. Γιατί δεν αντέχει. Τι θα κάνει, θα επιστρέψει στη δικηγορία, γέρασε ο πατέρας του. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ξεχάσει κάτι. Ουδής. Ήτανε πολύ καλός δικηγόρος, πάρα πολύ καλός. Ουδής αναντικατάστατος. Ξέρω δύο πράγματα. Γεια σου Ολυμπία, γεια σου Ολυμπία. Σε όλη μου τη ζωή έμαθα δύο πράγματα. Ότι στην ιδιωτική οικονομία στην ελεύθερη που επικαλούνται δεν υπάρχει μονιμότητα. Όχι τώρα, μη με βγάζεις. Κάτσε λίγο τώρα, κάτσε λίγο, γιατί εδώ είμαστε στην ταμπακέρα, είσαι 30 χρόνια νεοδημοκράτησα. Πες μου λίγο τώρα, με το χέρι στην καρδιά. Είπε ο Μπάμπης ο Δράκος, του το έθεσα το ερώτημα, του λέω δηλαδή νέα πρόσωπα, μου λέει καλά δεν είδες τα νέα πρόσωπα στην Κομωτινή. 70% λέει ανανέωση, 35-40, 40-40. Τώρα του είπα εγώ, αυτοί θα πρέπει να κάνουν την τακτική των δημοσίων σχέσεων, τα ραβασάκια κοντά στο Κυριάκο, ποιος είναι κολλητός να παρέμβει. Αυτό θα γίνει, ναι. Αυτό θα γίνει πάλι. Όπως γινόταν πάντα βέβαια.
θα είναι κοντά στο να, για να μπορέσει να ελέγξει το κόμμα και την κυβέρνησή του, που δεν πιστεύω, γιατί άμα πάρει ένα 30% θα πάρει 129 έδρες. Ναι. Δεν θα μπορέσει να κάνει η κυβέρνηση. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο θα είναι. Αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπως έγινε με τον Σαμαρά, και εκεί θα ισχύσει η απλή αναλογική. Θα πάρει 80 έδρες. Και άντε μετά ψάχνεις την Ελλάδα να κάνεις κυβέρνηση μετά από κάνα 2-3 χρόνια. Έλαντε. Ισπανία θα γίνουμε. Ισπανία. Όλα θα χαίρεσαι, χαιρετά, θα λέω όλα, σενιόρα. Ιταλικό ήταν το δεύτερο. Δεν είναι χαζός, βρε, ο κόσμος, μην τον παραμυθιάζουμε. Ο Δημήτρης μου λέει για τον Μποσμπότη, μου λέει, έχει δηλώσει ο αντιδήμαρχος του Παγκαίου σήμερα ότι θα κατέβει. Όχι, είναι πληροφορία αυτή, η οποία ελέγχεται, αλλά είναι από τους συνομιλητές του Κυριάκου του Μητσοτάκη, να προσθέσω εγώ. Θα πηγαίνουν μετά όταν θα κάνει και εκείνο το επόμενο μνημόνιο. Θα πηγαίνουν εκεί πέρα, θα ψηφίσουν τα μνημόνια και κάτσε μωρέ, Σοφία, τώρα. Πριν τον είδε, τον βάφτισε Παναή. Τώρα εσύ κάτσε λίγο τώρα. Μπορεί να έχει σχέδιο ο άνθρωπο. Κάτσε να τον ακούσουμε, Θεσσαλονίκη. Τι σχέδιο, αφού το είπε η αδερφή του, ότι εμεί θα εφαρμόσουμε το μνημόνιο, συμφωνία το οποίο και ψηφίσαμε. Μην λέμε τα ίδια, έτσι. Και γιατί το κράτος έχει συνέχεια και η Ελλάδα πρέπει να τιμήσει την υπογραφή. Φτάσαμε 11 η ώρα. Αυτό τι σημαίνει, για εξήγησε το μου εσύ. Τι σημαίνει ότι εμείς θα εφαρμόσουμε τη συμφωνία. Ότι δεν θα έχουμε καμιά δεκαριά χρόνια κυβέρνηση σοβαρή στη χώρα. Αυτό σημαίνει για μένα. Αυτό σημαίνει. Επομένως, καλό μας μεσημέρι και εκφραστικά μας για όλους. Σοφάκι, το φαγητό να προσέχεις στη Χίτρα. Καλημέρα. Δεν τρώω ακόμα καρονάδες όπως τρώει ο Νικήτας. Ο Νικήτας είναι συνταξιούχος τώρα. Είναι χαλαρός και είναι στο θέρετρό του. Αλλά να σου πω και κάτι, τα αλλιεύει. Δεν τα αγοράζει. Γιατί αν τα αγοράσει αυτά, θα του φύγει μισή σύνταξη. Σε ευχαριστώ, Σοφία. Σε ευχαριστώ. Δεν έχει ανάγκη. Χαιρετίσματα από το γραφείο του Παναγιωτόπουλου έχουμε. Μου ήρθε μήνυμα εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Μιχάλη, σε έβγαλα πιο νωρίς. Σε έβγαλα πιο νωρίς για να έχουμε χρόνο. Ναι, να διορθώσω. Αλλά εδώ μιλάμε για χήμαρο, Σοφία. Χήμαρο. Ναι, δεν πειράζει. Ωραία, καλά τα λέει. Μια χαρά. Εγώ συμφωνώ. Σχεδόν στο 95% συμφωνώ με αυτά που λέει. Να μην σου πω και παραπάνω. Πρόσεξε όμως. Έκανες ένα λάθος στο ρεπορτάζ, λες 5 εκατομμύρια ήταν οι επιχορηγήσεις που θα δοθούν στα κόμματα. Λάθος, 6,5 είναι. Γιατί είναι δύο δόσεις. Η πρώτη δόση είναι 4.520.000, η δεύτερη δόση είναι 1.937.000. Όλο λάθη κάνω, ρε παιδί μου, σήμερα. Όλο λάθη. Λοιπόν, από αυτά τώρα θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ 1.640.000. Η ηρωνία, ξέρετε ποια είναι. Και άλλο 1.326.000 θα πάρει η Νέα Δημοκρατία και βάλε τώρα. Μέχρι και η Λαϊκή Ενότητα. Δηλαδή ο Καρατζαφέρης θα πάρει 29.000. Ακούστε όμως ποια είναι η κοροϊδία η μεγάλη. Ότι τα χρήματα αυτά και ένα ποσό περίπου των τάξεων των 833.000 πάνε για οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς. Τι ερευνάνε αυτοί, ρε παιδιά? Ποιες είναι οι έρευνες που κάνουν? Έχουν κανένα Ινστιτούτο Ερευνών και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι? Και οι επιμορφωτικοί σκοποί ποιοι είναι? Να σου δείχνουν πώς θα κλέβεις χωρίς να σε πιάνουνε. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει τελείως. Γι' αυτό, δηλαδή, με ρωτούσες προηγουμένως τι να πάει να πει ο Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση. Ναι, ρε παιδί μου, το έθεσα και πιο προσωπικά σε σένα. Αυτό και να πει το αίμα ή επιχορηγήσει το κομμάτι. Το έθεσα και πιο προσωπικά σε σένα, γιατί ξέρεις κάτι. Εσύ ήσουν αδεξιός παλαιότερα. Η φίλη μου η Σοφία ήταν και αυτή δεξιά πολλά χρόνια. Πολλοί που μας ακούν ήταν δεξιοί, φύγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, άλλοι Πασόκοι, άλλοι γυρίσαν από εδώ, άλλοι πελαγοδρομούν, άλλοι δεν έχουν σιγαθεί τα πάντα. Έχουν χάσει την ιδεολογία τα κόμματα, δεν υπάρχει ιδεολογία, ούτε σοσιαλισμός, ούτε φιλελευθερισμός, τίποτα. Αυτά είναι όλα, έχουν καταπατηθεί. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί, άντε τώρα οι δεξιοί, οι Πασόκοι και αυτοί έχουν μεταλλαχθεί, είναι μεταλλαγμένα που λέμε, αυτά που φωνάζουμε να μην έρθουν στην Ελλάδα. Οι αριστεροί είχαν μια αγνότητα. Είχαν μέσα τους μια ηρεμία, το έβλεπε στο βλέμμα τους. Δεν είχαν πάρει την κουτάλα για να αρχίσουν να τρώνε. Και ξέραμε ότι αν πάρουν την κουτάλα, δεν θα βάλουν και όλο τον αγκώνα μέσα και όλο το πρόσωπο και όλο το σώμα τους για να πέσουν μέσα στο μέλι. Αυτό γίνεται τώρα. Ναι. Και έχει καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει τίποτα όρθιο από πλευράς ιδεολογίας. Και βγαίνουν οι κομμουνιστές και λένε: είναι δυνατόν να είναι αυτοί οι αριστεροί? Μα συκοφαντούν. Και πρέπει να αποδείξει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ σήμερα. Τώρα που θα ανέβει πάνω, ναι, ότι ο λαός που είναι έξω από τη ΔΕΘ, έξω από το Βελίδιο, είναι ο λαός που τον ψήφισε. Και θα πρέπει να αφήσει τη μοκέτα των 5 εκατοστών και των 10 εκατοστών στο Βελίδιο, τα φοβερά σκηνικά,
τα φοβερά μπάνερ, τους προτζέκτορες και να βγει έξω στο λαό να πάρει την ντουντούκα και να του μιλήσει. Ναι. Μόνο έτσι θα τον πείσει ότι αυτός δεν είναι ο μοιραίος της ιστορίας. Επειδή με ρώτησες ποιοι είναι οι αριστεροί και δεν πρόλαβα να το πω. Εγώ δεν θα σταθώ στη ρίση του Ανιέλη ότι ό,τι δεν μπορεί να το κάνει δεξιά έρχονται και το κάνουν οι αριστεροί. Θα σταθώ σε μια πολύ ωραία ατάκα που είχε πει η Μαλβίνα, η συγχωρεμένη Μαλβίνα η Κάραλη. Είχε πει, και αυτό είναι καρατσεκαρισμένο, είχε πει οι αριστεροί είναι 10 κόλλοι που ψάχνουν να βρουν μια καρέκλα για να κάτσουν. Πες μου τώρα το Συναγρίδι πώς το έβγαλες, γιατί είπες χθες θα πάω για μικρά ψάρια. Κοίταξε. Την αλήθεια. Απλά έφαγε και τα δυο τα αγκίστρια. Τέτοια πείνα δεν έχω ξαναδεί. Σοβαρά μιλάς. Τα κατάπιε το ένα, πήγε μέσα στο στομάχι του. Το κόψα μέσα είναι. Και τα δύο τα έφαγε ρε το θηρίο. Άμα λέω τι είναι αυτό, εγώ νόμιζα ότι σκάλωσα στην αρχή. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Να είσαι και εσύ καλά. Καλημέρα. Επίσης. Ράδιο Νεάπολης 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών. Ο Μιχάλης ο Νικήτας είναι κοντά μου. Έλα Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα. Όσοι μου είπαν χθες, ρε, δεν είναι καινούριο ψάρι αυτό, είναι το παλιό το ψάρι, το ανεβάζει, το ξανανεβάζει, έτσι είναι οι ψαράδες. Έχω εδώ πράγμα που σαλεύει, πολύ πράγμα εδώ. Τώρα τι θες, επειδή θα το καθαρίσω σε λίγο, τι θες, να το ξαναβγάλω τώρα να το δεις. Πω. Έχεις προκαλέσει τη μήνη των άκουσε με τον αρισιτεχνών αλλιέων. Όλοι αναρωτιούνται γιατί μέχρι πρότινος, ξέρεις τώρα, στο Facebook πάει ο άλλος με τη βάρκα του, πάει, βγάζει, τα απλώνει πάνω στο τραπέζι, τα απλώνει πάνω στην αμμουδιά, βγάζει φωτογραφία και λέει αυτή τη ψαριά κάναμε σήμερα. Τώρα το δικό σου δεν παλεύεται, μωρέ Μιχάλη. Τώρα να το βγάλω τώρα. Όχι, μην το βγάλεις. Εγώ σου λέω τι γίνεται τώρα. Εγώ δεν θέλω να κάθεσαι τώρα. Να το βγάλω τώρα, τραβήξω μια φωτογραφία, να το ξαναστείλω πάλι. Αφού τώρα θα το καθαρίσω. Περιμένω να με πάρεις τηλέφωνο, να το καθαρίσω, να κόψω το κεφάλι, να το βάλω στην κατάψυξη και να καμιά φέτα να φάμε σήμερα και μεθαύριο, γιατί αύριο έχω την ομιλία στη Μαυροθάλασσα. Δεν πρόκειται. Ετοιμάζεσαι για τη Μαυροθάλασσα. Ναι, για αύριο. Ναι. Ωραία. Καλή επιτυχία να έχεις. Ευχαριστώ. Τι έγινε χθες, Κυριάκο, είδες για να κοιμηθείς όμορφα χθες. Βεβαίως, μου ήρθε ένα μήνυμα στο Facebook, πάρε πίτσα και μπύρα και τσίτωσε τα νεύρα σου. Εγώ τον άκουσα με προσοχή το μισό φυσικά, αλλά και αυτά που άκουσα ήταν. Λοιπόν, τι υποστηρίζω εγώ πάντοτε. Εμείς σαν ΕΠΑΜ τι υποστηρίζουμε όλοι. Ότι όλα τα κόμματα είναι ίδια. Εντάξει. Αυτό μας απέδειξε. Οι ιδεολογίες τους είναι αυτές που υπακούν στον κατακτητή. Γι' αυτό και είναι ίδια. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, ξεχάσαμε ποια κυβέρνηση εφάρμοσε τον έμφυα. Το ξεχάσαμε. Και έρχεται σήμερα η ίδια η Νέα Δημοκρατία που εφάρμοσε τον έμφυα με έναν άλλον αρχηγό να μας πει ότι θα το μειώσω κατά 30%. Τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, να τα θυμόμαστε, παιδιά. Επίσης, είπε ότι, και το άκουσαμε πολύ έτσι κατάνοιξη, είπε θα καταργήσει τον νόμο του παπά. Αυτό που έγινε με τους καναλάρχες. Μια απλή ερώτηση να κάνω σε οποιονδήποτε νεοδημοκράτη. Τα 260 εκατομμυριάκια που εισέπραξε θα τα επιστρέψει στους καναλάρχες. Την Τρόικα τη ρώτησε. Γιατί μέσα στο Μνημόνιο 3, στο εδάφιο Δέλτα, υπάρχει όρος που λέει έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Από που και αν προέρχονται, το 60% πάει στους δανειστές. Το 60% των 260 εκατομμυρίων είναι 160 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τι περισσεύουν, 100 εκατομμύρια. Και τι είπε, θα δοθούν σε ευπαθείς ομάδες. Οι ευπαθείς ομάδες μαζί με τους ανέργους και μαζί με αυτούς που είναι κάτω από 400 ευρώ ή είναι... Τίποτα δεν θα φτάσει, Μιχάλη. Εγώ δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν. Συγγνώμη. Αλλά δεν θα φτάσει τίποτα ουσιαστικά. Έκανα τη διαίρεση. Θα πάρουν επί 3 χρόνια 3 ευρώ το χρόνο ο καθένας. Θυμάσαι πόσα ταμεία ανθρωπιάς για τους αδυνάμους... κοινωνικών παροχών. Θυμάσαι πόσα ταμεία είχαν γίνει στο ελληνικό κράτος και ποτέ δεν υπήρξε ένας λογαριασμός να βγει κάποιος. Για τους πυρόπληκτους που χάθηκαν τα λεφτά. Ένα τα ξεχάσαμε. Πες μου λίγο τώρα, ήταν πάντως. Να συνεχίσω, σε παρακαλώ. Πες. Γιατί μίλησε για αξιοκρατία. Έτσι. Ποιος, η οικογενειακό κομματοκρατία των Μητσοτακέικων. Του Μητσοτακέικου. Μίλησε για αξιοκρατία. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το τρίγωνο Μαρέβα Παπασταύρου και Χριστοφοράκος
δεν είναι καθόλου αναξιοκρατία. Διότι η Μαρέβα με τον Παπασταύρου είχαν μια εταιρεία με την οποία διαχειρίζονταν κεφάλαια, την εταιρεία MG. Η Μαρέβα είναι η σύζυγος του Κυριάκου. Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Σύζυγος. Διαχειρίζονταν κεφάλαια. Μαζί με τον Παπασταύρου. Ο Παπασταύρου πιάστηκε στη Λίζα Λαγκάρ με 3,5 εκατομμυριάκια. Ακόμα κανένας δεν μας έχει πει τίποτα από πού είναι οι πηγές τους και τι έγιναν όλα αυτά τα χρήματα. Ούτε ρε παιδί μου ο Παπαχελάς χθες ξέχασε να το ρωτήσει αυτό. Αυτό ξέχασε να το ρωτήσει. Ωραία. Τότε γιατί δεν ξέχασε να το ρωτήσει, γιατί έχει το ίδιο αφημί αυτός και η γυναίκα του που απαγορεύεται. Το ίδιο έχουν. Ναι. Πού το ξέρεις ρε γιατί, συγγνώμη, γιατί έχει γίνει ολόκληρη ερώτηση στη Βουλή για αυτό το πότε ενέσχεσαι. Γιατί δεν το ρώτησε, γιατί είναι 10 μήνες απείρωτοι υπάλληλοι της Νέας Δημοκρατίας στα γραφεία. Θα έρθει να στρώσει την Ελλάδα. Γιατί δεν πληρώνει 10 μήνες τους υπαλλήλους στη Νέα Δημοκρατία. 10 μήνες απλήρωτοι είναι. Και μας έβγαλε και το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα το έβγαλε για να μας δείξει το άρθρο 15. Γιατί δεν του είπε ο Παπαχελάς το άρθρο 2 στο Σύνταγμα λέει θεμέλιο για το πολίτευμα είναι η λαϊκή κυριαρχία. Και το άρθρο 3 λέει όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ του λαού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Γιατί δεν του το είπε αυτό ο Παπαχελάς, να δούμε τι θα απαντούσε. Διότι στο εδάφιο Γ, στο μνημόνιο 3, τι λέει. Καμία απόφαση δεν θα παίρνεται από το κοινοβούλιο, εάν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των θεσμών, της Τρόικας. Γιατί δεν το ρώτησε αυτό. Τι βγήκε να μας πει. Αυτό. Καλές οι παρατηρήσεις σου. Καλές. Και εκεί που είπε ότι θα μειώσουμε το κράτος, θα είμαστε υπέρ της ιδιωτικοποιήσεως του κράτους και θα το μειώσουμε και πρέπει να έχουμε μικρό κράτος. Λοιπόν, μου ήρθε ένα παράδειγμα το οποίο μου ενισχύθηκε σήμερα το πρωί όταν άκουσα και τον φίλο μου τον Παντελή να λέει ότι 80% πρέπει να γίνει ανανέωση στο εμψυχολικό της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε ένα πολύ απλό παράδειγμα για να γίνει και κατανοητό από πολλούς. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Δημόσιο. Έτσι της Καβάλας, στο οποίο υπάρχει και ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο τοποθετείται από την εκάστοτε κυβέρνηση, δημόσιο νοσοκομείο και υπάρχει και ένα team, εγώ θα το πω έτσι εικονικά, 300 χειρούργων οι οποίοι επί 6 χρόνια δεν μπόρεσαν να πετύχουν ούτε μια εγχείρηση, ούτε αμυγδαλές, ούτε καν σκολικοδίτιδα. Όποιος έμπαινε μέσα έβγαινε νεκρός, δεν βγήκε κανένας ζωντανός. Τι θα κάνεις με αυτούς τους 300 χειρούργους? Θα κάνεις το νοσοκομείο ιδιωτικό? Έτσι λύνεται το πρόβλημα. Ή διώχνεις και τους 300 και φέρνεις καινούριους. Ανανέωση τώρα εσύ λες σε όλα τα ψηφοδέλτια. Να μπουν νέα πρόσωπα, να δοκιμαστούν νέοι άνθρωποι. Όχι, να φύγουν και οι 300. Ποιοι οι 300? Αυτοί που οι ιδεολογίες τους υπακούν στους κατακτητές. Αυτό λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε. Σαν παράδειγμα το φέρνω. Ιδιωτικοποιούμε το νοσοκομείο. Εντάξει, πάντως ρεαλιστικά αυτό που βγαίνει σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος για να εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία και να δώσει την ψήφο δεν θέλει ο Νεοδημοκράτης τα ίδια πρόσωπα. Α, τι θέλει, άλλα πρόσωπα με την ίδια ιδεολογία που υπακούει στον κατακτητή. Ωραίος, εντάξει. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραία σκέψη του κόσμου, εντάξει. Κοίταξε, το ζήτημα είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε τις επιθυμίες του κόσμου. Ένα μέρος του κόσμου είναι στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύει ότι θα δώσει τη λύση, τη φιλελεύθερη λύση κτλ. Θεωρεί ότι αυτή είναι η επιλογή και αυτή είναι η λύση στα προβλήματά του. Εμείς καθόμαστε και ρωτάμε και αναρωτιόμαστε και κουβεντιάζουμε αν τα πρόσωπα, οι δεινόσαυροι, οι γαλάζιοι, οι οποίοι είναι χρόνια, δεκαετίες στο κουρμπέτι και οι οποίοι διαπλέκονται, αυτό είναι ξεκάθαρο, και οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα εδώ που την οδήγησαν, είτε με την σιωπή τους, είτε με ενεργές έτσι κινήσεις και πλήρως διαπλεκόμενες, μπορούν να αλλάξουν τώρα ως διαμαγείας και από την καρέκλα εξουσίας να κάνουν καλό στη χώρα. Αυτό το δεύτερο δεν το βλέπει κανένας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η αστάθεια και η έλλειψη ενδιαφέροντος από πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι το είπανε τώρα και οι δύο νεοδημοκράτες πρωί-πρωί, ότι δύσκολα λέει θα μπει κάποιος στο ψηφοδέλτιο νέος, όσο υπάρχουν πιέσεις και όσο υπάρχουν. Σφάζονται, ποιος θα μπει εδώ, το τοπικό σφάζονται. Τι μας λες τώρα. Α, μπράβο. Γι' αυτό το λόγο. Σφάζονται, τι δύσκολα θα μπει. Γι' αυτό το λόγο να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση και εκεί. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω, στην πολιτική. Οι ρήξεις και οι ανατροπές. Αντί να ετοιμάζουμε, αγαπητέ Σταύρο, κελιά, ετοιμάζουμε να γίνουν νέες εκλογές με τους ίδιους. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Να πω και κάτι για την Αριστερή Αυγή. Όχι τη Χρυσή Αυγή, την Αριστερή Αυγή. Τι έγινε.
πώς έγινε χθες χαμός για την Επιτροπή. Που καλούν τους εκδότες και τους καναλάρχες. Μα, κάνε, βάλε μία ανωτελεία λίγο να πάμε λίγο, να πάμε λίγο στη γιορτή. Πώς της... θα πήρε η αριστερή αυγή. Τώρα θα μας τα πει σε λιγάκι. Βάλε μία ανωτελεία. Λοιπόν, επειδή ελέγχθη αυτό για την συναγρίδα, τώρα που θα την καθαρίσω, θα κόψω το κεφάλι. Θα σε βγάλω φωτογραφία μόνο το κεφάλι, θα το στείλω μόνο σε σένα. Γιατί το άλλο το κεφάλι το φάγαμε μαζί. Άκαρδε, άκαρδε. Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα στην αριστερή αυγή. Λοιπόν, έγινε μια επιτροπή διαπλοκής για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα έντυπα. Εχθές έγινε χαμός. Και τι αποκάλυψε ο διευθυντής, ο στούμπος της Χρυσής Αυγής. Ότι η Εθνική Τράπεζα χρηματοδότησε την συγκεκριμένη την αυγή, την εφημερίδα, με 1,5 εκατομμύριο και με εγγύηση την ιστορικότητα της εφημερίδος. Συγγνώμη, 26 χρόνια είσαι εσύ σταθμός. Να σε βάλουν και σε ένα ιστορικό, ας πούμε. Θα κρυθώ κι εγώ ιστορικό μνημείο της UNESCO στο τέλος. Ναι. Αέρας κοπανιστός είναι αυτά. Συγγνώμη, να τελειώνουμε. Εδώ. Έστειλε ένα γράμμα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση, με το οποίο ζητούσε να ληφθεί υπόψη ότι η εταιρεία που είναι βασικός μέτοχος της εταιρείας που λέγεται Αριστερή Αυγή είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως που είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνει? Δίνει διαφημίσεις, δηλαδή το δημόσιο χρήμα διαφημίσεις ΔΕΚΟ, με απευθείας ανάφεση, δηλαδή με τα δικά μας τα λεφτά, στη δικιά τους την εφημερίδα που κάνει προπαγάνδα. Και αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει και μια offshore εταιρεία ως μέτοχος, η οποία είναι ως μέτοχος της εφημερίδας που είναι κομματικά εξαρτημένη από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι η κυβέρνηση. Όπα, ξέρετε ότι απαγορεύεται οι πολιτικοί να έχουν εξωχώριες offshore εταιρείες. Εδώ υπάρχει ασυμβίβαστο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς, όπως το λες. Έχει και... 38 παραδείγματα διαπλοκής και 38 παραδείγματα ότι... Και όταν ρωτήθηκε ο Στούμπος, πέστε μας το όνομα της αυτού που κρύβεται πίσω από την offshore εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο, τι απάντησε ο Στούμπος? Δεν λέω το όνομα για να μην γίνει θόρυβος. Τι λέτε ρε, εδώ θέλει εισαγγελέα. Ομερτά υπάρχει. Ομερτά. Άκουσες τον ευρωβουλευτή που λέει οι φαρμακοβιομηχανίες τους πλευρίζουν από δίπλα για όχι, να άκουσα κάτι άλλο που είναι ακόμα πιο εξωφρενικό. Γιατί άντε να μην το στείλω και αυτό, δεν θέλω τώρα, γιατί είναι... Το κεφάλι θα στείλεις μόνο. Θα στο στείλω στο inbox να το διαβάσεις. Έδωσε συνέντευξη ο Μιχαλολιάκος στο Κόντρα, στον Κουρί. Ναι. Το έχω ανεβασμένο, το έχω κρατημένο. Ναι, το είδα και εγώ χθες. Τι είπε ο Μιχαλολιάκος? Δεν άκουσα τη συνέντευξη. Είπε ότι, ρε παιδιά, μετά από 72 χρόνια θυμηθήκαμε ότι μας χρωστάνε οι Γερμανοί, ότι μας χρωστάνε αποζημιώσεις. Εξάλλου είχαν δώσει το κάτι της τους. Δεν αναφέρεται όμως, κανένας δεν αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Εθνάρχης ο Καραμαλής μετά από το σκάνδαλο του Μέρντεν του Χατάκη. Ναι, που τα πήρε, το έχεις ξαναπεί. Μπράβο, λοιπόν. Γιατί ο Ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής έρχεται σε αντίθεση με τον Μιχαλολιάκο? Το ζήτημα είναι με το δίκαιο να μην έρχεσαι σε αντίθεση. Και όταν κάθεσαι και λες εκεί πάνω ζητάω γερμανικές αποζημιώσεις ή το στέλνεις στο φάκελο σωστά, διεκδικείς να πάρεις μια απάντηση από τη Γερμανία ή το αφήνεις άλλα 72 χρόνια στις καλένδες. Και το κυριότερο, αν εκλεγόσουν και με αυτό το σύνθημα οι γερμανικές αποζημιώσεις, είναι ακόμα χειρότερο όταν πάρεις τα ηνία της χώρας. Όχι, να κάνεις γαργάρα και γι' αυτό. Γιατί αν εκλεγόσουν, το αντιτόβολες να μεγαλώσει στο πρόταση, λέω, στο λέω. Εκλέγεσαι με αυτό το σύνθημα. Ναι, στο λέω αυτό. Στο λέω γιατί μπορώ λοιπόν και εγώ να τάξω λαγούς και πετραχίλια, αλλά το θέμα είναι αν έχεις και λίγο τσίπα πάνω σου και μέσα σου. Έτσι. Μιχάλη, ο χορός λέει κάνει καλό στην υγεία. Βλέπω τώρα ένα ρεπορτάζ. Και οι Γερμανοί λέει χορεύουν κριτικούς χορούς για θεραπεία. Να το ξέρεις αυτό. Αυτό είναι ευχάριστο που με λες. Δεν ξέρω. Να, τώρα θα έρθει, και ο Φούχτελ τώρα τις άλλες, την άλλη εβδομάδα. Όχι Παναγία. Έλα, πες με αυτό που διάβασες να ολοκληρώσουμε. Ναι, είναι ένας 70χρονος στην Αμερική, ο Λόρετ Τζον Ρίπλ. Τι έκανε αυτός? Πήγε με ένα πιστόλι σε μια τράπεζα, απείλησε την ταμεία, πήρε τα χρήματα και πήγε στο φρουρό της αστυνομίας που ήταν μέσα στην τράπεζα και τον είχε πάρει χαμπάρι και του λέει εγώ τώρα μόλις τα έκλειψα, πάρτα, έχω κάνει ληστεία. Φόλαξαν την αστυνομία, τον πήραν μέσα,
Του κλείσαν φυλακή. Γιατί όμως έγινε όλο αυτό. Ρομπέν τον δασόν ο Τζον. Όχι, για να απαλλαγεί από τη γυναίκα του το έκανε. Να πάει φυλακή να ησυχάσει. Υπάρχουν τέτοιοι άντρες. Υπάρχουν, ρε Μιχάλη, τέτοιοι άντρες ανάμεσά μας. Δηλαδή τώρα μας ακούει κάποιος ακροατής, ο οποίος λέει πώς θα γυρίσω το μεσημέρι στο σπίτι. Μπουρμ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 πουurμ Ραδιο Νεάπολης 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών.